Ναι. Όχι, όχι, θα τελειώσετε και μετά θα σα πω την αγγελία του κύριου Παπαδόπουλου. Εγώ ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντα το εξή. Κοιτάξτε, όταν μίλησα πριν στον αγαπητό μου Παύλο για τα ζητήματα τη εμπιστοσύνη που εκπέμπουν. Εντάξει, εγώ άκουσα και διάβασα τη δήλωση του κυρίου Βαρουφάκη. Δεν θα κάνω αυξήσει στο ΦΠΑ, θα ψάξω να βρω, λέει ο υπουργός Οικονομικών, θα ψάξω να βρω ένα χωρίς σημασία αγαθό, το οποίο θα το βαρέσω και έτσι θα πείσω τους απ' έξω ότι κάτι έκανα. Αυτό το είπε ο υπουργός Οικονομικών. Σε όλο αυτό. Και το είπε δημοσίως. Λες και δεν ξέρει ότι εκτός από μένα που τα άκουγα, τα ακούγε και ο Σόιμπλε αυτό. Και θέλουμε μετά να ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήταν. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει πρόβλημα κλονισμού. Δεν υπάρχει πρόβλημα κλονισμού της εμπιστοσύνης. Όπως είπε και για τη δημιουργική ασάφεια. Επίσης. Εντάξει, λέω. Και επομένως, άρα, υπάρχουν προβλήματα. Εγώ λέω το εξής. Εδώ ρε παιδιά, τώρα καθίστε να είμαστε σοβαροί και μεταξύ μας. Πολιτικά στελέχη ενός κοινοβουλίου που είναι το κοινοβούλιο της πατρίδας μας. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες στον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε ως χώρα μέχρι τώρα μια σειρά ζητήματα. Το ότι έχουμε σκληρότατους δανειστές είναι αλήθεια. Το ότι έχουμε τείχος αδιαπέραστο απέναντί μας είναι αλήθεια. Αλλά δεν θα γίνουμε ξαφνικά εμείς τώρα οι Παρθένες. Να συμφωνήσω μαζί σας. Θα κρυθεί. Ναι, με συγχωρείς Παύλο. Ο κόσμος, τι γίνεται, δεν υπολογίζει κανείς τον κόσμο. Αντέχει αυτή την πολιτική. Μα προφανώς. Τι θα γίνει όμως. Μα προφανώς αυτό λέμε όλοι. Τι μπορεί να κάνουμε. Αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Κουρή. Εμένα, αν με ρωτήσετε, σε αυτό που λέω εδώ και δύο χρόνια εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει φωνή βόντος εν τη ερήμου. Εγώ πιστεύω ότι οι τεράστιες δυσκολίες που έχει σήμερα η χώρα μας οδηγούν μαθηματικά, εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, σε μεγάλες πολιτικές συνενέσεις. Αλλιώς δεν ξεπερνούμε τα προβλήματα. Εγώ δεν λέω εθνικές κυβερνήσεις, γιατί για αυτά δεν είμαστε όριμοι. Αλλά μεγάλες πολιτικού χαρακτήρα συνενέσεις του πολιτικού κόσμου της χώρας σε όριμα ζητήματα. Εμείς δεν είμαστε ικανοί να το κάνουμε. Μέχρι στιγμή λειτουργούμε σαν medium όμως. Κύριε, μισό λεπτό. Δεν λειτουργούμε σαν πολιτική. Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχει δισογραφία που τρέχει πριν τη λέμε. Το θέμα είναι σοβαρό. Και άλλοτε γίνανε συνενέσεις. Και είδατε που τα ρίξανε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε πρώτον σε διάλειμμα. Εσείς το δοκιμάσατε. Και είδατε αν πέρασε η συνένεση. Η συνένεση πρέπει να την πληρώσατε εσείς. Ήταν άλλο συνένεση. Όχι, δεν είναι. Τρία κόμματα μαζί. Αυτό που λέει ο κ. Σαμανατής είναι το άκρο νάουτον της καταστροφής της πολιτικής.